Ως χρονιά COVID χαρακτήρισε την φετινή ο πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων Γρηγόρης Τάσιος, ο οποίος επανέλαβε σε δραματικούς τόνους τις τραγικές συνέπειες που έχει υποστεί ο ξενοδοχειακός κλάδος λόγω του κορονοϊού και των περιοριστικών μέτρων που έχουν επιβληθεί. Η μέση πληρότητα που σημειώθηκε πανελλαδικά ήταν στο 40% τον Ιούλιο, ενώ τον Αύγουστο η κατάσταση που επικράτησε ήταν κάπως καλύτερη, κυρίως στην Πελοπόννησο, η οποία βρίσκεται κοντά στην Αττική και δέχθηκε περισσότερο εσωτερικό τουρισμό. Ως και να έχει, συνολικά μιλάμε για μια σεζόν COVID, στην οποία ήδη είμαστε στη φάση της επιβίωσης με τα εμπροσοβαρή μέτρα που έχουμε ζητήσει από την κυβέρνηση και καθημερινά είμαστε στο διάλογο, γιατί έρχεται ένας πολύ δύσκολος χειμώνας και μια χρονιά επιβίωσης για το 2021. Η χρονιά δεν εξελίχθηκε όπως έπρεπε, άλλα περιμέναμε, άλλα ήρθαν, οι απώλειες είναι τεράστιες. Το 2021 θα είναι χρονιά επιβίωσης πραγματικά της ξενοδοχείας. Με βάση τις δηλώσεις του Γρηγόρη Τάσιου, η οικονομική ζημία ήταν τεράστια και ενώ το 2019 η τουριστική σεζόν έφερε κέρδη 18 δισεκατομμυρίων ευρώ, η φετινή δεν προβλέπεται να ξεπεράσει τα 3 δισεκατομμύρια. Οι απώλειες ήταν αξιοσημείωτες και στο προσωπικό, καθώς παραπάνω από το μισό δεν κατάφερε να απορροφηθεί από την αγορά εργασίας. Αν θέλουμε να το δούμε καθαρά στα ξενοδοχεία, μεσοσταθμικά η πτώση είναι περίπου στο 70% τζίρου σε σχέση με το 2019. Ιδιαίτερα τα συνεχούς λειτουργίας βιώνουν την απόλυτη κρίση και μετά τον Οκτώβριο πόλεις όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και ακόμη και στην Κρήτη οι μεγάλες πόλεις έχουν σημαντικό ζήτημα. Πιστεύω ότι εκεί θα αντιμετωπίσουμε ένα μαύρο χειμώνα. Και βέβαια στο σύνολο όλων αυτών των δεδομένων να πούμε ότι η δυσκολία έρχεται και στους εργαζομένους, όπου βλέπουμε ότι σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό με τις αναστολές να κυμαίνονται περίπου στο 50 με 60% μεσοσταθμικά πανελλαδικά, δηλαδή πάνω από τους μισούς εργαζομένους να μην έχουν δουλέψει πραγματικά. Και έτσι αντιλαμβάνεσαι όταν χάνουν περίπου το μισό τους εισόδημα, είναι πάρα πολύ δύσκολο από εδώ και πέρα να τα απεξέλθουν. Ενώ είχαμε προϋπολογίσει πανελλαδικά 4 δισεκατομμύρια στην αρχή, αναμορφώσαμε το στόχο στα 3 στη συνέχεια και αμφιβάλλω αν θα πιάσουμε τα 2,5 από τα 18,5 που είχαμε πιάσει το 19. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ποια είναι η απώλεια. Μακάρι να έχουμε ο ιός να μπει σε μια τέτοια διαδικασία επιδημιολογικά που θα μας δώσει δυνατότητα να είναι υγιείς όλοι και να έρθουν και στην Ελλάδα μας, πόσοι γίνεται και περισσότεροι, αλλά όταν χάνεις 15 σχεδόν δις σε ένα χρόνο στο έσοδο της χώρας, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι μια πολύ μεγάλη απώλεια και θέλει 2 και 3 χρόνια. Για δε την Κρήτη που είμαστε τώρα, όταν το 45% σχεδόν το 50% του ΑΕΠ της Κρήτης είναι τουρισμός, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό ισχύει και για την ίδια την Κρήτη. Στήριξη από την κυβέρνηση ζητούν οι ξενοδόχοι της Ελλάδας με ρευστότητα, πολλαπλές δόσεις στο δημόσιο και φορολογικές ελαφρύνσεις για να μπορέσουν να επιβιώσουν τη χρονιά που έρχεται. Έχει πάρα πολλά προβλήματα τα οποία θα πρέπει να ενσκύψει η πολιτεία από πάνω, να βοηθήσει. Προφανώς θα υπάρξουν και επιχειρήσεις που θα αντιμετωπίσουν σημαντικές δυσκολίες, μέχρι ενδεχομένως την επόμενη διετία να αναγκαστούν ακόμη να φύγουν και από την αγορά. Άρα λοιπόν αυτό που ζητάμε είναι οπωσδήποτε τη βοήθεια στη ρευστότητα. Ο τρίτο σκέλος της επιστρεπτέας προκαταβολής φαίνεται να είναι σε πολύ καλύτερο βαθμό από τα προηγούμενα δύο και θα βοηθήσει πολύ και τα μικρά ξενοδοχεία και είναι σημαντικό. Από εκεί πέρα θέλουμε σίγουρα πολλαπλές δόσεις οφειλές προς το δημόσιο. Δεν αρκούν οι 12 ή 24 μήνες που έχουν ανακοινωθεί. Θα δείτε ότι στο επόμενο διάστημα η αγορά, να το πω απλά, θα μπουκώσει και θα χρειαστεί οπωσδήποτε να υπάρχουν ρυθμίσεις με περισσότερες δόσεις, γιατί ο κόσμος δεν θα πάει στον ΚΙΣΕ να πληρώσει, εάν δεν έχει αυτή την δυνατότητα.